Λαράκι, 10 η ώρα δώσαμε ραντεβού, η ώρα έχει πάει 10:30. Να ψήσω καφέ, τι θα γίνει? Να βάλω κανέναν ελληνικό στο μπρίκι? 3 λεπτά είναι από το σπίτι σου, άντε, σένα να περιμένουμε. Και σου λέω, με την κάμερα αυτή να ανοιχτεί. Με αυτή την κάμερα ανοιχτεί. Εγώ δεν ήθελα, μπρο. Εγώ καθόμουν σπίτι μου. Καθόμουν σπίτι μου και 2 μέρες βρίζεις. Είμαι εδώ δίπλα στο σπίτι σου που δώσαμε ραντεβού. Έχεις αργήσει ήδη 25 λεπτά. Άλλα 5 λεπτά και έχεις βγει κόμενα, όπως ξέρουν όλοι ότι είσαι. Ζήτησες ραντεβού, είπες εσύ το μέρος. Εδώ δίπλα στο σπίτι σου ήρθα. Σου λέω έλα με κάμερα ανοιχτή. Με ό,τι θες, να μην φοβάσαι, γιατί ξέρω ότι φοβάσαι. Σε πιάνει η καρδούλα σου λίγο. Σου είπα έλα με κάμερα ανοιχτή, με ό,τι θέλεις. Έλα δηλαδή όμως. Όταν έχεις ραντεβού με κάποιον πρέπει να είσαι στην ώρα σου. 10 η ώρα είχαμε ραντεβού, έχει πάει 10:30. Στείλε εδώ εσύ αλλιώς, να έρθουμε εμείς. Αλλά μην φεύγεις. Λοιπόν, μακές. Αυτός είναι ο Λεγκέν, ο Σνίκ. Έδωσε ραντεβού, έδωσε το μέρος μόνος του. Είμαι εδώ, τον περιμένω. Μες στη βρόχα, στο χιόνι εδώ πέρα, στα βουνά μέσα. Και δεν έχει εμφανιστεί ο Άσο 2 ξάπλα. Μιτσάκο! Άντα γόρι μου, μπες στα αμάξια και ξεκίνα. Άντα γόρι μου. Θα έρθεις? Να κόψω γλυκό? Τι θα γίνει? Εδώ, στη γειτονιά σου, τρώμε παγωτάκι. Να, φώτα είναι αυτά. Έρχεται. Α, κάτσε. Εδώ είναι το αμάξι. Μπράβο, τυχερός. Για να δούμε. Είναι αυτό το αμάξι ο φίλος μου. Για να δούμε. Δυστυχώς ατυχήσαμε. Δεν είναι ούτε αυτό το αμάξι. Τέλος πάντων, εντάξει, Λεγκέν, την επόμενη φορά μην ξανανοίξεις το στόμα σου να με πιάσεις, γιατί είσαι γυναικωτός και ούτε τα ραντεβού σου δεν μπορείς να κρατήσεις. Έχω έρθει δίπλα στο σπίτι σου και σε περιμένω μισή ώρα. Πάνε κοιμήσου και πάρε μου ένα τσιμπούκι. Την επόμενη φορά που θα ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις για μένα, βάλε μια πουτσα μέσα και μην το ξανανοίξεις.